Για να δείξουμε, να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα και να εξηγήσουμε και την ψυχολογία πολλές φορές του Τούρκου Προέδρου. Διότι έχει συνηθίσει να μην υπάρχει μια κάποια αντίδραση εσωτερικά. Δηλαδή, θα δείτε τώρα εισαγένεια στη θεμελίωση ενός έργου, ενός γυροκομείου, όπου καλεί, όταν μιλάει ο Τούρκος, καλεί τον εργολάβο. Το έργο πρέπει να παραδοθεί σύμφωνα με τη σύμβαση σε 36 μήνες. Μάλιστα. Καλεί τον εργολάβο μπροστά στον κόσμο. Τον και αρχίζει και του λέει, πάνω. Σε πόσες μήνες του λέει. Τον ανέβασε πάνω, του λέει σε 30 μήνες ο εργολάβος μπορώ να το τελειώσω. Ο Ερντογάν του λέει, κοίταξε να δεις σε 12 μήνες. Προσέξτε, υπάρχουν κάποια κριτήρια για να τελειώσει ένα έργο σε 3 χρόνια. Βέβαια. Δηλαδή η ασφάλεια των εργαζομένων, οι ώρες κοινής ησυχίας. Λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, σε 12 μήνες και κανένας δεν θα ενοχλήσει την περιοχή. Εγώ στο λέω. Δηλαδή, αν δουλεύουν στις 2 η ώρα τα τρυπάνια, δεν έχει καμία σημασία. Δεν μια... Αυτό του για είπε, να βγει αυτό, το έργο, για να τελειώσει το έργο πότε. Πότε θέλει ο Ερντογάν να τελειώσει. Ναι, κοιτάξτε. Σε ένα χρόνο από τώρα. Το θέμα αντί σε είναι τρία, αυτό. Σε ένα, το λοιπόν. Θέμα είναι ότι. Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι η λογική κοινοτροπία, γι' αυτό το δείχνουμε αυτό, διότι. Και έχει, επειδή πολλές φορές σκέφτεται ότι αυτό που θέλει να γίνει και στην εξωτερική πολιτική δεν συμβαίνει, αντιδρά πολύ έντονα. Και θα το εξηγήσουμε αμέσως μετά. Αν θέλετε, ας δούμε αυτή την εικόνα. Ναι, βέβαια. Πάμε και να το παρακολουθήσουμε. Δεν θα θέλαμε καθόλου να είμαστε στη θέση του εργολάβου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορεί. Ne kadar zamanda bitireceksin? 36. Oo. Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey, 36 aydan başladı, 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhiti değiştirelim biz. Olmaz, olmaz. Çalışacaksınız. Ve burayı bir defa kesinlikle önümüzdeki yıl, bugünlerde burayı bitirmeniz lazım. İcabında yani vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz, sen merak etme. Gece gündüz full time. Ρε Μανώλη, δεν τον πετσόκοψα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε Μανώλη? Δηλαδή... Ο άνθρωπος κούναγε το κεφάλι του. Κοίταξε να δεις και παρέμεινε. Επειδή Μανώλη μας έχει ξαναδείξει τέτοια, όχι σε τέτοιο βαθμό, ο άνθρωπος παρέμενε ψύχραιμος, δηλαδή χαμογελούσε, προσπαθούσε λίγο να του εξηγήσει, να του απαντήσει. Οι άλλοι χειροκροτούσαν από κάτω το μεταξύ, αναγκαστικά. Εντάξει, ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση ο άνθρωπος, αναγκάστηκε να κουνήσει το κεφάλι καταφατικά, ότι ναι, ας πούμε, μπορεί και να τελειώσει. Όχι σε 3 χρόνια, λοιπόν, σε ένα χρόνο. Λοιπόν.